Αμήν, αδελφοί, τον ευχαριστούμε. Είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ψάλλει στον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος ακούει αδιαλείπτως ψαλμωδίες των αγγέλων, των αρχαγγέλων, εκεί στον ουρανό. Αλλά αυτό που τον χαροποιεί περισσότερο είναι η δικιά μας, αδελφή, φωνούλα, η δικιά μας έτσι ψαλμωδία, γιατί είναι η ψαλμωδία των παιδιών του. Οι άγγελοι δεν μπορεί να πει κανένας άγγελος πατέρα. Μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Αυτό είναι προνόμιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε, αδέρφια μου, με τη χάρη του Χριστού, από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, από το κεφάλαιο ΙΒ. Ένα μήνυμα που πέμπτη φορά το φέρνω έτσι σε εκκλησία. Αλλά πιστεύω ότι είναι από τον Κύριο και μακάρι να συμβεί στη ζωή μας. Κεφάλαιο ΙΒ, λοιπόν, 1015 σελίδα, Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί σειρώμενοι όπως σας σύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Διότι σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως ο αυτός είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα γιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε τάφθα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και διαβάζω για την άλλη σελίδα την επόμενη, αδελφή, 1016 από το 27. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, επί τα θαύματα, επί τα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούς οι θαύματα, μη πάντες έχουν χαρίσματα ιαμάτων. Μη πάντες λαλούς η γλώσσα, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτσι πολύ υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω». Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας. Φαίνεται ότι ο αδερφός μας ο Παύλος ζει σε ένα άλλο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, και είναι το περιβάλλον της δύναμης του Θεού, αδερφοί. Έχει προσωπική εμπειρία τι σημαίνει κάλεσμα από το Θεό. Έναν άνθρωπο διώκτη, αποφασίζει ο Θεός να τον κάνει Απόστολο. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Πολλές φορές το λέει Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Γιατί έγινες Απόστολος, σπούδασες πολύ, διάβασες πολύ, σε είδε ο Θεός και προσευχόσουν πολύ και είπε «Εσύ είσαι καλός, θα σε κάνω Απόστολο», τον εξέλεξε πριν ακόμα γεννηθεί. Και πρέπει, αδερφοί, να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό που έχει σημασία είναι όχι τι κάνουμε εμείς, αλλά πρωταρχικά το έργο του Θεού. Ο Θεός μας κάλεσε. Δεν πήγαμε εμείς από μόνοι μας στον Χριστό. Δεν γεννηθήκαμε αναζητώντας τον Κύριο. Ο Χριστός είναι ο ποιμένας, λέει, ο οποίος αφήνει τα 99 και αυτός κάνει πρώτος το έργο. Υπάγει, λέει, επί τα όρη ζητών το πλανόμενο. Το έργο όλο ξεκινάει από τον Κύριο. Εγώ, λέει, είμαι το Α, αλλά επίσης και τελειώνει με τον Κύριο. Εγώ, λέει, είμαι και το ωμέγα. Και επίσης είναι γραμμένο ότι ουχή δια δυνάμεως και εννοεί ανθρωπίνης, ουδέ δια ισχύως εννοεί ανθρωπίνης, ημί δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πολύ απλά ο Κύριος των δυνάμεων, δυνάμεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει ο Κύριος των θαυμάτων. Μπήκαμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, αδερφοί. Στον χώρο της Βασιλείας των Ουρανών. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στον χώρο αυτό είναι ότι ενεργεί ο Θεός και ο άνθρωπος καρπώνεται, λαμβάνει αυτό το οποίο έχει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στην Εκκλησία των Κορινθίων, προσπαθεί αρχικά να διορθώσει τα ελείποντα.
Η Εκκλησία πάντα καλά ξεκινάει, κάθε Εκκλησία, κάθε χριστιανός αναγεννιέται, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, παρουσία Θεού, ευλογία, αλλά πρέπει να προσέξει την πορεία. Και δεν τα ξέρουμε όλα, χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, τη διόρθωση του Θεού, δηλαδή τον έλεγχο του Θεού, να μας πει ο Θεός όταν πάμε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο εδώ έλα, γιατί έτσι πως πας, από εκεί είναι γκρεμός. Και οι Κορίνθιοι βρίσκονται ήδη σε πρόβλημα, απλά δεν το ξέρουν. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε μία εκκλησία υπάρχουν σχίσματα, υπάρχουν μέσα καρδιές φρονήματα, τα οποία αντί να υψώσουν τον Κύριο, έχουν υψώσει ανθρώπους. Και εδώ μεγάλη προσοχή, αδερφοί, ποτέ στην καρδιά σου μην υψώσεις άνθρωπο. Είναι ειδωλολατρεία. Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Μα είναι ο Απόστολος Παύλος, ας είναι όποιος θέλει. Και ο Απόστολος Παύλος έχει κάνει λάθη και είναι και άνθρωπος. Και είναι τόσο άνθρωπος, τόσο αδύναμος, όπως είναι ο κάθε χριστιανός και ζητάει τις προσευχές των Αγίων προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο το οποίο το ανέθεσε ο Θεός. Η δόξα ανήκει μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό που πάθαν λοιπόν οι Κορίνθιοι είναι ότι μέσα στην καρδιά τους ύψωσαν ανθρώπους. Με ποιον ξεκίνησε το έργο? Το έργο ξεκίνησε με τον Παύλο. Α, εμείς είμαστε του Παύλου. Ναι, αλλά ξέρεις, πριν από τον Παύλο υπήρχε ο Πέτρος. Εκεί στην Ιερουσαλήμ, ο Πέτρος κήρυξε, ο Πέτρος έτσι, ο Πέτρος αλλιώς. Α, εμείς είμαστε του Πέτρου. Ναι, αλλά και ο Απολλό είναι δυνατό στις γραφές. Εμείς είμαστε του Απολλό. Δεν έχει σημασία όμως. Είμαστε στον ίδιο χώρο, λατρεύουμε τον Κύριο, προσευχόμαστε, δοξάζουμε τον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος βλέπει κάτι το οποίο κανένας δεν έχει δει, ότι αν συνεχίσει η Εκκλησία των Κορινθίων έτσι, με μαθηματική ακρίβεια θα διαλυθεί. Τους το λέει, διεμερίστη, λέει ο Χριστός. Είναι σαν ένα σώμα το οποίο αρχίζει και κόβεις κομμάτια. Στην αρχή κόβεις το ένα δάχτυλο, δεν πειράζει, ένα δάχτυλο είναι αυτό. Μετά όμως αρχίζει το σώμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και στη συνέχεια αργοπεθαίνει, αγαπητά αδέρφια, και τους δίνει οδηγίες. Εσείς λέει να ξέρετε ότι είστε του Χριστού, ο Χριστός είναι του Θεού, όλοι ανήκουμε στο Θεό, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι μας αγαπάει ο Θεός. Τους δίνει οδηγίες για την κοινωνία, πώς πρέπει να γίνεται σωστά. Για πολλά θέματα τους δίνει οδηγίες, αλλά αυτό το οποίο έχει σκοπό να κάνει είναι να τους βάλει στα πνευματικά. Γιατί όλα αυτά καλά είναι, αγαπητοί αδερφοί, αλλά πρέπει η Εκκλησία των Κορινθίων να μπει στα πνευματικά, στα του Πνεύματος δηλαδή του Θεού. Είναι σαν τον προφήτη, το οποίο ο άγγελος του Κυρίου τον βάζει αρχικά στο χείλος του ποταμού και βρέχονται ίσα-ίσα, το νερό φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, πρέπει να πάει όμως και πιο βάθια, πρέπει να πάει μέχρι τα γόνατα. «Α, τα ξέρω όλα, αυτό ήταν, δεν θέλω κάτι άλλο». Όχι, λέει, πιο βαθιά, μέχρι τη μέση, την οσφή. «Α, μια χαρά είναι εδώ, άσε με, εδώ απολαμβάνω τη δροσιά του Θεού». Υπάρχει κι άλλο, υπάρχει να σε βάλει μέσα για μέσα στον ποταμό, που είναι ποταμός αδιάβατος. Και αυτό θέλει ο Απόστολος Παύλος, να βάλει την Εκκλησία στον ποταμό τον αδιάβατο. Όπου δεν μπορείς εκεί να λειτουργήσεις με το κολύμπι σου, με τη δικιά σου δύναμη. Απλά ο ποταμός, γιατί δεν λέει θάλασσα ή λίμνη, γιατί ο ποταμός σε πάει. Όταν μπει σε ένα ποτάμι, δεν έχει νόημα να κολυμπάς. Απλά αφήνεσαι και σε πάει. Το ρέμα του ποτάμου είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Θεός ο οποίος κινεί τα νήματα από εκεί και πέρα. Και πρέπει η Εκκλησία των Κορινθίων να μπει εκεί μέσα και λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, τους βάζει στα χαρίσματα του Θεού. Το πνεύμα είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, στην Εκκλησία του Θεού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν οι διακονίες που δίνει ο Θεός, είναι τα ενεργήματα που ενεργεί ο Κύριος και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στην επόμενη επιστολή ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι λόγια, ευχές, ψεύτικη παρηγορία, αλλά τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Εν δυνάμει. Τι εννοεί εν δυνάμει Θεού? Όταν μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, το πρώτο που θα καταλάβουμε είναι η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού μας αναγέννησε. Η δύναμη του Θεού μας άλλαξε τη ζωή. Η δύναμη του Θεού ήρθε και άλλαξε την πορεία της ζωής μας. Μας ελευθέρωσε.
Αλλά αυτή η δύναμη δεν σταματάει απλά στην αναγέννηση, ούτε στο βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πού? Στα χαρίσματα του Θεού. Κάτι το οποίο οι Κορίνθοι ούτε καν είχαν σκεφτεί, ούτε καν είχαν φανταστεί, και όταν ο άνθρωπος δεν μπει στα βαθιά, στα πνευματικά, ασχολείται με τα καθημερινά. Με αυτό που λέγονται παιδικές πνευματικές αρρώστιες. Τα ίδια και τα ίδια. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, γιατί το είπε αυτός αυτό, γιατί το είπε ο άλλος εκείνο, πού πήγε αυτός, έμαθες κάτι, και η ζωή κυλάει και ο άνθρωπος είναι έξω από τον ποταμό του Θεού, έξω από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, έξω από το χώρο που θέλει να τον βάλει ο Θεός, γιατί μόνο αν μπούμε εκεί μέσα μπορούμε να συνεργαστούμε με το Θεό. Ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, δεν μπορεί να συνεργαστεί απλά με καλούς ανθρώπους. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα ζητήσουν να λάβουν από Αυτόν, προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν με το Θεό. Πολλές φορές ζητάμε το Άγιο Πνεύμα, λαμβάνουμε Άγιο Πνεύμα και δόξα στον Κύριο γι' αυτό, και απλά το μέλημά μας μετά είναι να περάσουμε καλά με το Θεό. Και κλείνουμε τον κύκλο και σταματάμε εκεί. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέει στο τέλος, όπως διαβάσαμε, αδελφοί, λέει, ζητείτε. Ζητάω τα αιτήματά μου. Ζητάω ο Κύριος να αναλάβει αυτό, να αναλάβει εκείνο. Δεν λέει αυτό όμως. Ζητείτε, λέει, φωνάζει, ζητείτε, όχι απλά ζητείτε, μεταζήλου. Ξέρετε τι σημαίνει μεταζήλου? Με πολύ θέρμη, με πολύ φωτιά. Και αυτό είναι έτσι που θα θέλει ο Θεός, αδελφοί, να μας βάλει φωτιά για τη φωτιά Του. Να βάλει μια φωτιά μέσα μας για τη φωτιά του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να μας δώσει κάτι ο Κύριος εάν δεν το διψάσουμε. Ζήτε, λέει, μεταζήλου. Τι να ζητάμε μεταζήλου? Τα καλύτερα, λέει, χαρίσματα. Μα τώρα, αδερφέ Παύλε, είναι σωστό αυτό? Στους Κορινθίους το λες? Αυτοί ακόμα έχουν προβλήματα. Θα ξεπεραστούν εάν μπουν στο χώρο αυτό. Στο χώρο της ενέργειας του πνεύμα, της φανέρωσης του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, φανερώνεται δια των χαρισμάτων. Όπως διαβάσαμε, δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Το συμφέρον ακόμα των ανθρώπων. Ο Θεός χρειάζεται συνεργάτες. Αλλά οι συνεργάτες του Θεού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα από το Θεό. Αλλιώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το Θεό. Διψάνε για το περισσότερο. Στις παροιμίες λέει ότι το πυρ ποτέ δεν λέγει αρκεί. Η φωτιά ποτέ δεν λέει καλά είμαι, φτάνει. Όπως είπε ο άγγελος Εκκλησίας των Λαοδικαίων, ο οποίος ήταν χλιαρός. Γιατί ήταν χλιαρός? Αφού πήγαινε στην Εκκλησία. Εκήρυτε. Προσευχότανε. Δεν ήταν έξω, τη δουλειά του έκανε, εκεί που τον ήθελε ο Θεός μάλιστα. Γιατί όμως τον λέει χλιαρό? Γιατί είπε αρκεί, καλά είμαι. Τι είπε? Πλούσιος είμαι, έχω το Λόγο του Θεού, έχω το Πνεύμα το Άγιο, επλούτησα από το Θεό και δεν έχω χρίαν ουδενός. Θες κάτι, αδερφέ, από τον Κύριο? Όχι, αδερφέ, είμαι ευχαριστημένος, δόξα στο Θεό. Μα κάτι από τον Κύριο περισσότερο? Όχι, δεν θέλω τίποτα, τίποτα, είμαι μια χαρά. Και ενώ φαίνεται ότι είναι πνευματικός, ότι αυτός είναι ικανοποιημένος, ο Κύριος τον λέει είσαι χλιαρός. Μα γιατί είμαι χλιαρός? Γιατί λες ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα? Τα έχω πάρει όλα, αυτά είναι όλα. Και δεν ξέρεις, του λέει ο Θεός, ότι είσαι ταλέπορος στα μάτια του Θεού, είσαι ελεηνός, φτωχός. Πώς γίνεται τώρα? Εγώ λέω ότι είμαι πλούσιος και ο Θεός λέει είμαι φτωχός. Μα πώς γίνεται? Γιατί? Γιατί σε σχέση με αυτά που έχει να μου δώσει ο Θεός, είμαι φτωχός. Σε σχέση με αυτά που έχει ο πατέρας μου, είμαι φτωχός. Τυφλός δεν βλέπεις και γυμνός. Και του λέει, συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρέ μου, να έρθεις σε μένα να αγοράσεις. Πώς αγοράζω από το Θεό? Με τη δίψα. Το νόμισμα, αδερφοί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για να πάρουμε, να δώσουμε κάτι στο Θεό, αν επιτρέπετε, για να πάρουμε, είναι η δίψα μας, τίποτε άλλο.
Ο πάντες λέει διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα. Και μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, ίνον και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Έλα λοιπόν, με δίψα σε μένα να πάρεις από μένα χρυσίον δεδοκιμασμένο εκ πυρός. Δηλαδή, έλα να λάβεις λόγο από μένα, γιατί το χρυσίον το δεδοκιμασμένο είναι ο λόγος του Θεού. Έλα πάρεις λόγο από μένα, ο οποίος έχει περάσει μέσα από τη φωτιά. Όχι απλά ένα λόγο που έμαθες, που διάβασες, που ξέρεις, αλλά ένα λόγο δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρέπει να το διψάσεις όμως. Αν πω ότι εγώ έχω λόγο Θεού, γιατί το ξέρω, δεν θα μου δώσει κάτι περισσότερο ο Θεός. Πρέπει να διψάσω το χρυσάφι το δοκιμασμένο μέσα από τη φωτιά για να πλουτίσω, να αρχίζω να μπαίνω στον πλούτο του Θεού. Έλα ακόμα, του λέει, να σου δώσω ημάτια λευκά να ενδυθείς και χρήσε τους οφθαλμούς σου με κολούριο για να βλέπεις. Βλέπετε, είναι το Άγιο Πνεύμα, το χρήσμα του Θεού. Να σου δώσω λόγο και να σου ανοίξω τα μάτια να βλέπεις όπως ο Θεός βλέπει αρχικά και κατ' επέκταση εκεί που ο Θεός βλέπει. Γιατί καμιά φορά, αδελφοί, αλλού κοιτάζουμε εμείς, αλλού κοιτάζει ο Θεός. Και πρέπει να δω πού κοιτάζει ο Κύριος. Α, προς τα εκεί. Πού κοιτάζω τόσο καιρό προς τα εκεί. Από εδώ κοιτάζει ο Θεός. Να στρέψει δηλαδή ο Κύριος τα μάτια μας, την καρδιά μας, στην κατεύθυνση που εκείνος θέλει. Και η κατεύθυνση που πρέπει όλοι να στραφούμε είναι τα σχέδια του Θεού. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι τώρα που ήρθαμε στο Χριστό, στον κόσμο ήμουν μόνος μου, ταλέπορος, τώρα που ήρθα στο Χριστό, θα φέρω το Χριστό στα σχέδιά μου, στη ζωή μου. Ολόκληρο Θεό έχω, παντοδύναμο. Τι, θα τον αφήσω έτσι? Θα φτιάξω το σχέδιο λοιπόν της ζωής μου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, το κάνω έτοιμα, το κάνω προσευχή, το πάω στο Θεό, το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. Μα γιατί, Κύριε? Όχι, να επιμένεις, ούκην φωνή. Μα τι γίνεται? Πρέπει να ρωτήσω. Εάν, λέει, ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού ακούει ημάς. Άρα η προσευχή μας πρέπει να έχει το θέλημα αυτού, όχι το δικό μας. Δεν πάμε στην προσευχή να δώσουμε το θέλημά μας και να πούμε στον Κύριο, Κύριε, ήρθα, βάλε τη σφραγίδα σου. Γιατί τότε είναι το θέλημά μου, αυτό που θέλω. Αν είναι κατά το θέλημα του Θεού, ωραία, αν δεν είναι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Τα σχέδια του Θεού, αδελφοί. Το Θεό τον ενδιαφέρει ένα πράγμα, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και προκειμένου να κάνει σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, πρέπει η Εκκλησία του, γιατί γι' αυτό μας έχει εδώ στη γη, αδερφοί. Ο Κύριος κρατάει την Εκκλησία εδώ στη γη για τον κόσμο, να το ξέρετε. Δεν μας κρατάει για άλλο λόγο, για να ταλαιπωριόμαστε μέσα στους ανθρώπους εδώ πέρα και τα βάσανα. Όχι. Μας έχει για να πάρουμε φόδια από εκείνον, τα πνευματικά όπλα, και να κάνει ο Κύριος το δικό του έργο και όχι το δικό μας έργο. Και για να γίνει το έργο του Θεού χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα χαρίσματα του Θεού, αδελφοί. Αλλιώς δεν γίνεται. Όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε στη ζωή μας που ήδη βλέπουμε αδιέξοδα, βάλτους και λες τώρα τι γίνεται. Τόσο καιρό κάνω βόλτες τα ίδια και τα ίδια γύρω. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί? Γιατί πρέπει να ζητήσουμε κάτι πιο δυνατό. Να ξεφύγουμε από την πνευματική ρουτίνα. Να ζητήσουμε τα του Πνεύματος του Αγίου. Τα της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είπε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Όπως είπαμε, είναι η φανέρωση της ενέργειας του Θεού. Η δύναμη του Θεού εδώ στη γη. Ο Κύριος είπε στους Φαρισαίους, εάν, λέει, εγώ δια Πνεύματος Θεού, εγώ ο Χριστός, όχι από τον εαυτό μου, αλλά δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα, λέει, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Να η Βασιλεία του Θεού. Όταν η Βασιλεία του Θεού έρχεται, τα δαιμόνια βγαίνουν. Οι αρρώστιες θεραπεύονται. Οι αμαρτωλοί σώζονται. Δηλαδή, ο Θεός εργάζεται στη Βασιλεία του, αγαπητά αδελφιά. Αυτό έκανε ο Κύριος. Και προτρέπει ο αδελφός τους Κορινθίους να μπουν μέσα
σε αυτόν τον τόπο, στον χώρο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, και για να μπουν πρέπει να το ζητήσουν. Γιατί δεν τα έχω, γιατί δεν τα ζήτησα ποτέ. Δεν έκλαψα που δεν τα έχω, δεν θρύνησα που δεν τα έχω. Υπάρχει μια εντύπωση, αγαπητά μου αδέρφια, και θα ήθελα σήμερα έτσι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα μας, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι προαιρετικό. Εντάξει, αν θέλει ο Θεός θα μας τα δώσει στην ώρα που θέλει και αν θέλει, αλλά δεν λέει ο Παύλος αν θέλει ο Θεός θα σας τα δώσει. Ξέρετε τι λέει, να τα ζητάτε για να τα πάρετε. Και όχι απλά να τα ζητάτε, με ζήλο. Πώς ζητούσες πνεύμα Άγιο με ζήλο και έλεγες Κύριε όχι θέλω το πνεύμα το Άγιο. Έτσι πρέπει να ζητάμε τα χαρίσματα του Θεού. Υπάρχει λοιπόν μια εντύπωση ότι τα χαρίσματα είναι κάτι προαιρετικό. Είναι σαν κάτι ένα αξεσουάρ. Δεν πειράζει και που δεν τα έχουμε. Και ακούω πολλές φορές εμείς τον αγιασμό κοιτάμε. Αλλά ακούστε κάτι αγαπητοί άδερφοι. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης ήταν όλοι χαρισματικοί. Είχαν όλοι χαρίσματα. Ο Απόστολος Παύλος έχει χαρίσματα. Ο Κύριος ήταν γεμάτος από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Οι Απόστολοι το ίδιο, η Εκκλησία το ίδιο. Και όταν η Εκκλησία των πράξεων έφυγε από τη ζωή, θα λέγαμε, η επόμενη γενιά δεν συνέχισε το ίδιο. Γιατί? Αφού ξέρανε το Λόγο του Θεού, ξέρανε την διδασκαλία του Ευαγγελίου, γιατί δεν είχαν την ίδια ένταση? Γιατί η Εκκλησία αντί να πηγαίνει προς τα πάνω, ούτε καν στα ίδια δεν στάθηκε, αλλά άρχισε να πέφτει προς τα κάτω? Γιατί πολύ απλά έσβησε η φωτιά του Πνεύματος. Οι άνθρωποι του Θεού αρκέστηκαν στην καλή ζωή με τον Χριστό. Εγώ είμαι καλά, καλά περνάω. Και αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο, αδέρφια. Είμαι καλά με τον Θεό, δόξα στον Κύριο, η οικογένειά μου είναι καλά, υγεία έχουμε, ο Κύριος μας βρήκε και δουλειά, τα παιδάκια μας είναι καλά, πέρασε στο πανεπιστήμιο, το άλλο ίσως παντρεύτηκε, γεννήθηκε και ένα εγγονάκι. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε τίποτα άλλο. Κλείσαμε τον κύκλο στη ζωή μας. Και τα σχέδια του Θεού, αυτά που μας προτρέπει εδώ λόγος του Θεού, εντάξει, αν θέλει θα τα δώσει αδερφέ, εγώ τώρα τι θα τα ζητήσω? Αν θέλει ο Θεός, και το ερώτημα είναι, θέλει? Λέτε να μην θέλει? Παρακαλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος να τα ζητήσουν οι αδερφοί. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τον αγιασμό. Αλλά τι διαβάσαμε? Το Πνεύμα είναι το ίδιο. Το ίδιο Πνεύμα που δίνει τον καρπό και τον αγιασμό δίνει και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά πάνε μαζί όλα. Ό,τι βγάλουμε στην άκρη δεν μπορούμε να περπατήσουμε ή να προχωρήσουμε. Πολλές φορές υπάρχει μια εντύπωση ότι «Α, λέει αδερφέ, μια έτσι θα κάνει ο Θεός, λέει, και θα γίνει αλήθεια, και γιατί δεν κάνει?» Τους ανθρώπους του περιμένει ο Κύριος, αδερφή. Μια έτσι θα κάνει ο Θεός και θα βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Αλήθεια? Και τότε τι περιμένει το Μωυσή 40 χρόνια? Άμα δούλευε έτσι ο Θεός, μακάρι να δούλευε. Δεν μπορεί να δουλέψει όμως έτσι. Πρέπει ο Μωυσής να καταλάβει, να πει ότι άντε καλά θα πάω. Ένας λαός υποφέρει 1,5-3 εκατομμύρια κάτω από το βούρδουλα των Αιγυπτίων, επισκέπτεται στον Μωυσή για να βγάλει το λαό, να του πει πήγαινε, και περιμένει εδώ στον Μωυσή να πει άντε καλά στείλε με. Μα τώρα σοβαρά μιλάς και περιμένεις τον Μωυσή? Ναι, περιμένει εμένα, ναι, περιμένει εσένα, ναι. Έτσι εργάζεται. Με ανθρώπους εργάζεται ο Θεός. Δεν εργάζεται με αγγέλους. Φωνάει στο άσμα ασμάτων, μη ξυπνήσετε την αγάπη μου έως σου θελήσει. Πρέπει να ξυπνήσω στα του Πνεύματος, να πω όπα, εδώ έχω έλλειψη. Εδώ το έχω ξεχάσει, το έχω αφήσει αυτό. Δεν με καίει, δεν τοποθώ. Το αίτημά μου, εντάξει τα αιτήματά μας. Τα αιτήματα του Θεού. Ο Θεός έχει αιτήματα? Να εδώ μας ζητάει. Ζητάτε, λέει. Από μας ζητάει. Λέει, μας λέει θέλω να ζητάτε. Τι να ζητάμε? Τα καλύτερα χαρίσματα. Για ποιο σκοπό? Για να γίνει το έργο του Θεού, αδερφοί. Τα χαρίσματα, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι, όπως είπα, τα αξεσουάρ της Εκκλησίας.
Δεν είναι τα βραχιόγια της Ρεβέκας ή τα σκουλαρίκια που της έδωσε και λέμε «Α, είναι κάτι, εντάξει». Και χωρίς βραχιόγια μια χαρά είμαστε. Εντάξει τώρα. Και χωρίς σκουλαρίκια πάλι γυναίκα είσαι. Μια άμα είσαι ντυμένη, πέταξε το αυτό. Αυτά είναι τα χαρίσματα, αλήθεια. Αυτά που ήταν μέσα στην πρώτη εκκλησία την Αποστολική, εν δυνάμει, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τίποτα. Χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι απλό. Ο Θεός θα κάνει, πώς θα κάνει, δια των χαρισμάτων. Τα έχουμε ανάγκη. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος αισθάνεται ότι το έχει, εντάξει, δεν πειράζει. Όταν όμως το πρόβλημα του χτυπήσει την πόρτα, εκεί αρχίζει και καταλαβαίνει ότι, όπα, δεν αρκεί η προσευχή μου. Χρειάζομαι κάτι πιο δυνατό. Τι είναι το χάρισμα? Είναι αυτό που μας δίνει ο Θεός κατά χάριν και είναι υπερφυσικό. Δεν μπορείς να το λάβεις επειδή προσπάθησες. Θα το λάβει μόνο επειδή ζητάει. Για κανένα άλλο λόγο. Είναι κάτι που δεν το είχες, αλλά το έχεις από τη στιγμή που στο δίνει ο Θεός. Είναι χάρισμα. Σημαίνει στο χαρίζω. Γιατί το έχεις ανάγκη. Και πιστεύω τα χαρίσματα, όπως τα αριθμεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι κατά σειρά σπουδαιότητας. Όπως και οι διακονίες που γράφει στους Εφεσίους, το ίδιο. Λόγος σοφίας. Έχουμε λόγο σοφίας? Ερώτηση. Μια γρήγορη απάντηση είναι ναι, έχουμε. Ο λόγος σοφίας, αδέρφια, είναι χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Τι σημαίνει λόγος σοφίας? Ο λόγος σοφίας είναι χάρισμα το οποίο θα πεις κάτι στον άλλον που ο Θεός θα σου δώσει, γιατί έχεις χάρισμα λόγου σοφίας, και ο άλλος θα ξεκλειδωθεί, θα τον ελευθερώσεις, θα του λύσεις το πρόβλημα. Όπως είχαν οι Απόστολοι λόγο σοφίας, όταν έγινε διαφιλονικία εκεί με τις χείρες οι οποίες παρευλέπεται στην καθημερινή διακονία, υπήρχε μια ένταση, ένα πρόβλημα. Και οι Απόστολοι, όταν είδαν το πρόβλημα αυτό, υπάρχει διαφωνία κατευθείαν, επειδή είχαν χάρισμα, προσέξτε, χάρισμα, δεν συσκέφτηκαν να κάνουν συζητήσεις. Εσύ τι λες, ας δοκιμάσουμε αυτό, να το δοκιμάσουμε, α, δεν βγαίνει έτσι, ας το κάνουμε αλλιώς, ας πάρουμε αλλιώς το τιμόνι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Απευθείας, επειδή έχουν χάρισμα λόγου σοφίας, δίνουν μια απάντηση, ένα λόγο, ο οποίος ελευθερώνει τους αδερφούς και, προσέξτε, λύνει το πρόβλημα. Ο λόγος της σοφίας λύνει το πρόβλημα. Ο Θεός δεν έχει προβλήματα. Ξέρετε γιατί ο Θεός δεν έχει προβλήματα? Ούτε αδιέξοδα. Γιατί έχει σοφία. Ξέρει τι να κάνει σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Έχει όλα τα κλειδιά. Δεν υπάρχει πόρτα που δεν ανοίγει όταν υπάρχει το χάρισμα, προσέξτε, όχι η γνώση, το χάρισμα λόγος σοφίας. Αυτό που ζήτησε ο Σολομώντας. Για να το έχω αυτό το χάρισμα ή να το έχουμε, πρέπει να το ζητήσουμε. Αν πω εγώ έχω σοφία από το Θεό, δεν ζητήσω ποτέ λόγο σοφίας. Εγώ ξέρω, όπως έλεγε, πλούσιος είμαι, ξέρω, ξέρεις. Τι κάνουμε εδώ, α, δεν ξέρω. Τι να κάνω για αυτό να μου λυθεί, α, δεν ξέρω. Και όταν ήρθε ο Σολομώντας στο θρόνο, τον επισκέφτηκε ο Θεός και του λέει, τι θες να σου δώσω? Πες μου τι θες να σου κάνω. Και αυτό ζήτησε σοφία και σύνεση, όχι για τα σχέδιά του. Θα μπορούσε να ζητήσει, όπως είπε ο ίδιος ο Θεός, πολυζωία, ευημερία, τη ζωή των εχθρών του, πλούτο, να περάσω καλά. Αλλά ζήτησε κάτι για το λαό του Θεού. Θέλω να μου δώσεις αυτό το χάρισμα, αυτή τη σοφία, όχι για μένα, ούτε καν για την οικογένειά μου, αλλά για το λαό σου, Κύριε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ζητάμε για το σχέδιο του Θεού, για το έργο του Θεού, όχι για τους εαυτούς μας απλά. Και ο Θεός του είπε, επειδή συνέλαβες εν την καρδία, κατάλαβες τα βάθη, θα σου δώσω σοφία που δεν υπήρξε ποτέ σε κανέναν επάνω στη γη. Πώς την πήρε τη σοφία ο Σολομώντας? Υπερφυσικά. Από εκεί και μετά είχε τη σοφία του Θεού. Διάβασε πολύ, σπούδασε, μελέτησε,
Τι έγινε? Ήτανε γιατί το ζήτησε. Υπερφυσική σοφία, σοφία από το Θεό. Είχε χαρισματική σοφία. Πρόβλημα θα λυθεί. Πώς θα λυθεί? Με τη σοφία του Θεού. Είσαι σε αδιέξοδο, αδερφέ. Έχεις πρόβλημα στη ζωή σου. Δυσκολεύεσαι. Χρειάζεσαι λόγο σοφίας Πνεύματος Αγίου. Τι να κάνω, θα σου πει ο Θεός και θα ελευθερωθείς. Θα ξεκλειδωθεί ο νου σου, η καρδιά σου, η ζωή μας. Πολλές φορές και η ίδια μας η ζωή είναι μπλεγμένη. Είμαστε μπλοκαρισμένοι. Αισθανόμαστε πιεσμένοι. Μα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά κάτι έχω. Κάτι... Ναι, ένας λόγος σοφίας από το Θεό. Ήρθανε κάποτε δύο γυναίκες μπροστά του, οι οποίες είχαν δύο παιδιά μικρά. Στον ύπνο κοιμήθηκε μία πάνω, το παιδί πέθανε, το παίρνει η άλλη, έρχονται στο βασιλιά. Λέει, το παιδί αυτό είναι δικό μου. Όχι, λέει, δικό μου είναι. Όχι, δικό μου. Όχι, δικό μου είναι το παιδί. Ποιο είναι το παιδί? Για λύσ' το πρόβλημα, αδερφέ. Λύσ' το. Εσύ που ξέρεις τη γραφή και εγώ που ξέρω τη γραφή, λύσ' το πρόβλημα. Πάρε τη γραφή και λύσ' το πρόβλημα. Ποιο είναι το παιδί? Ξέρετε τι χρειάζεται? Λόγο σοφίας. Πρέπει να τη ζητήσουμε για να την έχουμε. Είναι χάρισμα. Χάρισμα, αδερφοί. DNA δεν υπάρχει. Τι είναι, τι να πιάνουν το παιδί, πού να ξέρω εγώ? Ξέρετε τι συνέβη εκείνη την ώρα? Ο Σολομώντας, επειδή είχε χαρισματική σοφία από το Θεό, είπε κάτι το οποίο κανένας δεν θα το έλεγε, ούτε καν θα το έχει σκεφτεί κανένα. Δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Είναι υπερφυσική. Λέει, κόψε το παιδί στη μέση και δώσε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη και τελειώνει η υπόθεση. Αυτός ο λόγος που είπε έλυσε το πρόβλημα. Η γυναίκα της οποίας ήταν το παιδί είπε, όχι, 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 λέει, να μην το θανατώσουμε το παιδί με κανέναν τρόπο, δώστε το στην άλλη. Πάρ' το. Και είπε ο Σολομώντας, αυτή είναι η συνειδόση του. Πατ κιούτ λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί? Είναι τα χαρίσματα του Θεού, αδερφιά μου. Είναι τα χαρίσματα που πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό. Λόγος γνώσεως. Σε χαιρετάω ή με χαιρετάς. Τι κάθε δόξα στον Κύριο. Ο λόγος της γνώσεως θα σου πει το πρόβλημα το άλλο. Αδερφέ, αυτό που σε απασχολεί με τον εργοδότη σου, με τη δουλειά σου, ο φόβος που έχεις και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, θα προσευχηθώ. Ξέρετε, θα πάθει ο άλλος. Σοκ. Πού το ξέρεις? Θα καταλάβει ότι εδώ κινείται το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι εδώ, ζωντανός. Είναι η φανέρωση του Πνεύματος. Λόγος γνώσεως. Δεν μπορείς να τον έχεις επειδή θα κάνεις κάτι εσύ. Είναι χάρισμα, χάρισμα από το Θεό. Χαρισματικός λόγος γνώσεως. Γι' αυτό λέει, ζητείτε, μα δεν τα έχουν οι Κορίνθιοι. Αφού ξέρουν το Ευαγγέλιο, αφού διδάχτηκαν τα πράγματα του Θεού, δεν τα έχουν, πρέπει να ζητήσουν τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Γιατί δεν τα έχουν? Και δεν τα ζήτησαν. Δεν τα πόθησαν, δεν έκλαψαν γι' αυτά. Όπως είπε ο Ελισσέας τον Ηλία πριν φύγει, του λέει, ζήτησέ με τι να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σου. Και ξέρετε, αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι της γραφής που χρησιμοποίησε ο Θεός ήταν ζηλωτές των πνευματικών. Όλοι. Ο Ελισσέας δεν είπε, τίποτα δεν θέλω, απλά να, επειδή θα γυρίσω πίσω και ο Ιορδάνης είναι αδιάβατος, να περάσω τον Ιορδάνη. Δεν θέλω κάτι άλλο, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός, πολύ καλός. Για να υπηρετείς τον Ηλία τόσο καιρό, είσαι πολύ καλός. Ταπεινός, καλός, υπομονετικό. Μα τι καλός άνθρωπος είσαι εσύ? Δεν αρκεί για το Θεό αυτό. Χρειάζεται ανθρώπους να ζητήσουν τα χαρίσματα, τα του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει, θέλω να μου δώσεις διπλασία μερίδα του Πνεύματός σου. Δεν το περίμενε. Λέει, ζήτησες πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Όχι απλά αυτό που έχεις εσύ, που ήταν εντυπωσιακό και δυνατό. Θέλω διπλάσια από αυτά που έχεις εσύ. Γιατί ένιωθε παντελώς ανίκανος.
αδύναμος. Σκέφτηκε ότι ακόμα και τα, αυτά που έχεις εσύ να πάρω, δεν θα τα καταφέρω. Για να είμαι σίγουρος, δώσ' μου διπλασία μερίδα από το πνεύμα σου για να πω ότι κάτι θα συμβεί στη ζωή μου. Τι ζήτησε? Τα του πνεύματος. Χάρισμα, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων. Χαρίσματα, όχι ένας κάπου εκεί σε ένα βουνό είχε ένα χάρισμα και έτσι. Χαρίσματα, τα έχει για την Εκκλησία του ο Θεός. Μα τα χαρίσματα ιαμάτων, δεν βαριέσαι, άστα τώρα. Όταν αρχίζει και πονάει το πόδι σου, όταν η μέση έχει καθυλώσει το κρεβάτι κανένα δίμηνο, και έχω προσευχηθεί, προσεύχεται η Εκκλησία, ξαναπροσεύχεται η Εκκλησία, ξαναπροσεύχεται η Εκκλησία. Σαλίφουμε με λάδι, σε ξαναλίφουμε με λάδι. Το πρόβλημα παραμένει, επιδεινώνεται η κατάσταση. Ξέρετε τι πρέπει να πούμε? Μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό χαρίσματα γεμάτων. Τι κάνουμε? Η αποθήκη είναι γεμάτη πυρομαχικά, γεμάτη όπλα, γεμάτη αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Και εγώ θα τα κοιτάω? Θα πάω να τα αρπάξω. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, λέει. Οι βιαστέ αρπάζουν αυτοί. Πρέπει να αρπάξω αυτό που έχει ο Θεός για μένα, να το ζητήσω, να το ποθήσω, να κλάψω. Μα δεν θα προσευχηθώ τώρα για τα αιτήματά μου, τα ξέρει ο Θεός. Και χτες του τα είπα. Και προχτές τα ίδια του είπα. Και εδώ και ένα μήνα του λέω ακριβώς τα ίδια. Θα προσευχηθώ για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Όχι να τα δώσει σε μένα ή σε σένα, στην Εκκλησία. Θα τα δώσει όποιον θέλει. Χαρίσματα ιαμάτων. Ενέργειες θαυμάτων. Θέλουμε θαύματα. Ναι, ο Θεός θα κάνει θαύματα. Πώς? Πρέπει να δοθούν χαρίσματα για να κάνει θαύματα ο Θεός. Πρέπει να τα ζητήσω. Λέει στον άγγελο, γίνου ζηλωτής και μετανόησε. Όχι μετανόησε που είσαι σε αμαρτία. Μετανόησε γιατί δεν είσαι ζηλωτής των πνευματικών, των χαρισμάτων του Θεού. Τι είμαι ζηλωτής? Δεν ξέρω, καθένας ξέρει. Ζηλωτής της οικογένειάς μου, της ζωής μου, των ετοιμάτων μου, δεν ξέρω. Ζηλωτής των χαρισμάτων. Συνεχίζει. Προφητεία. Διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Αυτά είναι τα χαρίσματα του Θεού, αδερφιά. Πρέπει να τα ζητήσουμε. Και τελειώνει και λέει, αδερφοί, εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Κι άλλους εμέν έθεσε ο Θεός σε την Εκκλησία πρώτων αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους, έπειτα θαύματα, χαρίσματα γεμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών. Όλα αυτά χαρίσματα, αδερφοί. Δεν θα πεις σε κάποιον, αδερφέ, προσπάθησε έτσι, προσπάθησε λίγο περισσότερο, θα έχεις περισσότερη γνώση, περισσότερη σοφία. Όχι, πρέπει να πάω κατευθείαν στην πηγή, στο Θεό. Δώσε, Κύριε, εσύ, ο οποίος δίνεις τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία σου. Ζητείτε λοιπόν, λέει, με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτσι πολύ υπέρεχουσα οδό σας δεικνύω. Προσέξτε. Γιατί καμιά φορά έχουμε αφήσει αυτό το κομμάτι, τα χαρίσματα, και μιλάμε όλο για αγάπη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος πρώτα βάζει τα χαρίσματα και μετά θα λέει, θα σας δείξω μια ανώτερη εδώ που είναι η αγάπη. Πρώτα μας βάζει στον πρώτο όροφο και μετά μας λέει υπάρχει ένα πιο ωραίο διαμέρισμα στο δεύτερο. Αλλά για να πας στο δεύτερο, πρέπει να έχεις πάει στο πρώτο. Αλλιώς δεν μπορείς να πας στο δεύτερο. Η αγάπη έχει δύναμη μόνο όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο όταν είναι η αγάπη του Πνεύματος, αγαπητά αδέρφια. Όχι η αγάπη φυσική, η ανθρώπινη, η σαρκική ακόμα, αλλά η αγάπη του Πνεύματος. Γι' αυτό στρέφει τους Κορινθίους τα χαρίσματα για να ελευθερωθούν από όλες αυτές τις ασθένειες που υπάρχουν στην Εκκλησία των Κορινθίων. Να μπουν στα βάθη του Θεού και να πούνε αυτό ήτανε, τι κάνω τόσο καιρό, αυτή είναι η ζωή. Χαρισματική ζωή. Να με χρησιμοποιήσει ο Θεός για να οικοδομήσω, να χτίσω, να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός γι' αυτό. Και θα πω και ένα εδάφιο το οποίο, αδερφοί μου αγαπητοί, ίσως είναι παρεξηγημένο στη συνείδησή μας για τα χαρίσματα. Εκεί που λέει ο Κύριος ότι θα πάνε εκείνη την ημέρα πολύ μπροστά του και θα του πούνε, Κύριε,
Δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, στο όνομά σου εξεβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου έκαναμε θαύματα πολλά. Και θα του πω, λέει, δεν σας γνωρίζω. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα και ήρθαν στον Κύριο και είπαν: Κύριε, εμείς προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα. Και θα του πει ο Κύριος: Δεν σας γνωρίζω. Ναι. Η άλλη πλευρά ποια είναι? Είναι αυτοί που δεν έχουν χαρίσματα και γνωρίζει? Εμείς δεν είμαστε από αυτούς, είμαστε από τους άλλους? Όχι, αδέρφια. Η άλλη πλευρά είναι αυτοί που έχουν χαρίσματα και κάνουν και το θέλημα του Θεού. Όπως ήταν οι πρώτοι μας αδελφοί. Είχαν τα χαρίσματα του Πνεύματος και περπατούσαν και στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.